Ο κινηματογράφος, κυρίες και κύριοι, είναι παγκόσμιος και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, οι ταινίες του Hollywood τουλάχιστον κυκλοφορούν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Τουλάχιστον αυτό έχουν ως σκοπό οι δημιουργοί τους, όμως ο υπόλοιπος κόσμος κάποιες φορές έχει διαφορετικά σχέδια. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε κράτος έχει και τη δική του νομοθεσία και τα δικά του όρια και κάποιες ταινίες τα ξεπερνούν αυτά. Σήμερα λοιπόν θα δούμε 10 πασίγνωστες ταινίες που απαγορεύτηκαν σε συγκεκριμένες χώρες για λόγους μερικοί από τους οποίους είναι απίστευτοι. Έτοιμοι, φύγαμε! Δεν ξέρω παιδιά αν τα γουστάρετε αυτά τα top 10 όσο εγώ, αλλά να υπενθυμίσω επί τη ευκαιρία σε αυτούς που αρέσει το υλικό σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like. Ξεκινάμε. Νούμερο 10, Sex and the City 2 και Vietnam. Η σειρά Sex and the City είναι πασίγνωστη και θεωρείται από τις πιο επιτυχημένες στο είδος της, μετρώντας 6 ολόκληρες σεζόν η σειρά τους, αλλά και 2 μεγάλου μήκους ταινίες. Η δεύτερη ταινία λοιπόν του Sex and the City μεταξύ άλλων διαδραματίζεται και στο υπερπολιτελές Abu Dhabi, που όπως συνήθως το γυναικό γκρουπ μπλέκει σε περίεργες ερωτοπεριπέτειες, όπου όπως είναι φυσικό δεν πέρασαν απαρατήρητες από το κράτος του Βιετνάμ. Οι υπεύθυνοι λοιπόν της διανομής των ταινιών στο Βιετνάμ απαγόρευσαν την κυκλοφορία της δεύτερης ταινίας του Sex and the City στη χώρα τους, δηλώνοντας ότι προσβάλλει τα ήθη και έθιμά τους και είναι εντελώς αντιμουσουλμανική. Νούμερο 9, το Κουρδιστό Πορτοκάλι και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Κουρδιστό Πορτοκάλι του Stanley Kubrick, κυρίες και κύριοι, ακόμα και σήμερα για όποιον το δει, μοιάζει πολύ σκληρό και τολμηρό. Όμως φανταστείτε πώς θα φαινόταν σε ένα ζευγάρι μάτια που θα το έβλεπαν πίσω στο 1971, τη χρονιά δηλαδή όπου και κυκλοφόρησε η ταινία. Η ταινία περιέχει πολλές ομές σκηνές βίας, σκληρές σκηνές, περιέχει γυμνό, περιέχει ερωτικά σύμβολα, πράγματα και στυλ που για τότε φαινόταν στα μάτια κάποιου αιρετικό. Οι αντιδράσεις λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ήταν απίστευτα έντονες, τόσο έντονες που σε κάποια στιγμή έφτασε να απειλείται η ζωή της οικογένειας αλλά και του ίδιου του Κιούμπρικ. Με αποτέλεσμα ο θρηλυκός σκηνοθέτης να απαγορεύσει την κυκλοφορία της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και διέμενε εκείνον τον καιρό. Μια απαγόρευση που έμεινε μέχρι και το θάνατο του Κιούμπρικ το 1999 για να επιστρέψει και πάλι στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου το 2000. Νούμερο 8, The Da Vinci Code και τα νησιά του Σολομώντα. Τι, δεν ξέρεις που είναι τα νησιά του Σολομώντα? Ούτε εγώ ήξερα, αλλά γι' αυτό υπάρχει το Google, οπότε πάμε να δούμε που είναι. Εδώ ακριβώς είναι, στην Οκεανία. Η ταινία The Da Vinci Code λοιπόν βασίζεται στην πολύ επιτυχημένη σειρά βιβλίων του Dan Brown, όπου ο Tom Hanks πρωταγωνιστεί σε μια ακόμη ταινία όπου προσπαθεί να λύσει ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. The symbols are a language that can help us understand our past. As the saying goes, a picture says a thousand words, but which words? Μέσα σε αυτή λοιπόν την πολύ μεγάλη αναζήτηση θίγονται πολλά θέματα του χριστιανισμού και όπως είναι φυσικό δεν θα πέρναγε από όλους απαρατήρητο αυτό και κάποιον θα έφυγε. Ο πρωθυπουργός των νήσων του Σολομώντος λοιπόν απαγόρευσε την κυκλοφορία της ταινίας στην χώρα του, δηλώνοντας πως υπονομεύει τις ίδιες τις ρίζες του χριστιανισμού. Νούμερο 7, District 9 και Νιγηρία. Η ταινιάρα του 2009, παιδιά, που λέγεται District 9, κυκλοφόρησε ταπεινά, σιγά και χωρίς πολλές φανφάρες και κατέληξε να είναι μια μεγάλη παγκόσμια επιτυχία. Πρωτοπόρησε σκηνοθετικά αλλά και σεναριακά, αφού πραγματευόταν την ιστορία ενός εξωγήινου πολιτισμού που προσπαθούσε να επιβιώσει στη γη ζώντας σε μια παραγκούπολη η οποία όμως ήταν υπό τον έλεγχο της ανθρώπινης κυβέρνησης. Το District 9 λοιπόν γυρίστηκε στη Νότια Αφρική και μεταξύ άλλων
έδειχνε σκηνές Νιγηριανών μεταναστών οι οποίοι έτρωγαν εξωγήινα πτώματα, αλλά και κάποιοι από αυτούς συνευρίσκονταν ερωτικά με τους εξωγήινους. Το γεγονός αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προσέβαλε όλους τους Νιγηριανούς παγκοσμίως, κάνοντας την ίδια την Νιγηρία να εξαφανίσει την ταινία από τα σινεμά της. Ρε ταινία, βάλε και κανέναν Ευρωπαίο να τρώει κανένα εξωγήινο πτώμα και κανέναν Κινέζο, Ασιάτη τέλος πάντων, να τρώει εξωγήινο σούσι. Τι μου έβαλες μόνο Νιγηριανούς, καλά σου έκαναν για μένα. Α, και είναι και ταινιάρα. Για όσους τους αρέσει αυτό το στυλ, να τη δουν. Ευχαριστώ. Νούμερο 6, Shrek 2 και Ισραήλ. Στο Ισραήλ, παιδιά, δεν αστείευονται. Καθόλου. Και θα καταλάβετε σε λίγο γιατί το λέω αυτό. Η περιεργήλα της κατάστασης εδώ είναι πως η ίδια η ταινία δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μα πραγματικά, τι θέμα μπορεί να έχει μια animation ταινία που έχει μέσα ένα πράσινο τέρας που κάνει παρέα με έναν γάιδαρο που μιλάει. Ναι, μάγκα! Τώρα όχι μόνο μιλάω, αλλά και πετάω! Πετάει ο γάιδαρος! Ναι, πετάει! Το πρόβλημα λοιπόν δημιουργήθηκε όταν οι Ισραηλινοί μεταγλωτιστές είχαν την απίστευτη ιδέα να φέρουν ένα κωμικό σημείο στην πραγματικότητα του Ισραήλ. Παιδιά, πριν προχωρήσω, μην το κάνετε αυτό. Αφήστε το χιούμορ της ταινίας όπως είναι. Παίρνουν λοιπόν οι άνθρωποι ένα αστείο της ταινίας και το μετατρέπουν σε Ισραηλινό, κάνοντας ένα κωμικό σχόλιο για έναν πασίγνωστο τραγουδιστή στο Ισραήλ, τον David Dor. Εκείνος το άκουσε, δεν το πήρε και πολύ ψύχρεμα και κινήθηκε νομικά απέναντί τους. Οπότε και οποιαδήποτε έκδοση της ταινίας, μεταγλωτισμένη ή με υπότιτλους, οτιδήποτε τέλος πάντων, εξαφανίστηκε από όλα τα σινεμά. Βέβαια, τελικά, μετά από πολύ καιρό και πολύ περιπέτεια, η υπόθεση έλαβε τέλος, ο τραγουδιστής έκανε πίσω, οι άνθρωποι της μεταγλώτησης άλλαξαν το συγκεκριμένο σημείο και η ταινία κατάφερε να κυκλοφορήσει πολύ αργότερα τον ίδιο χρόνο. Νούμερο 5, The Wolf of Wall Street και Κένια. Ναι, πολύ καλά είδατε, ο Σκορτσέζε και το The Wolf of Wall Street έφαγαν μπαν. Και αυτό γιατί η αληθινή ιστορία στην οποία στηρίζεται η ταινία του Jordan Belfort έπεσε αρκετά βαριά στην Αφρικανική Κένια. Η αλήθεια είναι πως ο λύκος της Wall Street περιέχει πολλές τραβηγμένες σκηνές, έχει μεσαγευνό, έχει βρισχές, έχει πάρτι οργίων, έχει ναρκωτικά, πράγματα που, όπως είναι φυσικό, σε κάποιους δεν αρέσουν. Ο πρωθυπουργός της Κένιας λοιπόν δεν ανέκτηκε όλα αυτά και απαγόρευσε την κυκλοφορία της ταινίας στη χώρα του, δηλώνοντας πως αυτό γίνεται για χάρη των παιδιών μας και των γυναικών μας. Δεν δεχόμαστε καμία ταινία που παρουσιάζει τόσο άσχημα το γυναικείο φύλο και προβάλλει μονάχα τη σεξουαλική ικανοποίηση. Να σημειωθεί ότι το 2014, εκτός από την απαγόρευση στα σινεμά, συνελήφθησαν 30 έμποροι που προσπάθησαν να προμηθεύσουν παράνομα DVD της ταινίας. Πάντως, για να πω και τη δική μου άποψη, μάλλον ο προαναφερθής πρωθυπουργός δεν είδε καν την ταινία. Γιατί, παιδιά, ο λύκος της Wall Street προβάλλει όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές τις καταχρήσεις, προσπαθώντας να σου δείξει πως όλα αυτά είναι εφήμερα και κάποια μέρα θα σε καταστρέψουν. Νούμερο 4, οι πειρατές της Καραϊβικής στο τέλος του κόσμου και Κίνα. Η τρίτη ταινία του αγαπημένου franchise είχε ένα πολύ πλούσιο cast με ηθοποιούς από όλο τον κόσμο. Ένας από αυτούς τους ηθοποιούς λοιπόν ήταν και ο Yun Fat Chow, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο όνομα στην Κίνα και στην πραγματικότητα. Παρόλο που οι δημιουργοί της ταινίας προσπάθησαν να ξεγελάσουν τους ανθρώπους της Κίνας με τσιτάκι, αφού είχαν κόψει σχεδόν τις μισές σκηνές που εμφανιζόταν ο ηθοποιός από το κανονικό release, η Κίνα απαγόρευσε την κυκλοφορία της ταινίας, αφού, όπως ισχυρίστηκε, προβάλλει ένα πολύ αρνητικό κινέζικο στερεότυπο. Νούμερο 3, 50 αποχρώσεις του Γκρι και Καμπότζη. Ναι, κυρίες και κύριοι, πολύ καλά ακούσατε. Οι κάτοικοι της Καμπότζη γλίτωσαν και δεν κατάφεραν να δουν την ταινία 50 αποχρώσεις του Γκρι. Σε μια χώρα που επικρατεί ο βουδισμός σαν θρησκεία,
το ηθικό από το ανήθικο δεν έχουν και πολύ μεγάλη απόσταση. Πόσο μάλλον όταν είσαι μια ταινία που πραγματεύεται την ιστορία ενός δισεκατομμυριούχου που του αρέσει να μαστιγώνει την ερωτική του σύντροφο. What would you recommend? For a do-it-yourselfer, maybe coveralls, so you protect your clothes. Could just take all my clothes off. Η ταινία λοιπόν απαγορεύτηκε για όλο το υλικό της ταινίας αφού θεωρήθηκε πολύ extreme για την κοινωνία των Χομέρ. Και τώρα έχεις ένα λόγο να ζηλεύεις τους κατοίκους της Καμπότζη. Νούμερο 2, The Simpsons Movie και Μίαμαρ. Ιδιαίτερο κράτος το Μίαμαρ της Ασίας με περισσότερες από 100 φυλές να το απαρτίζουν, ιδιαίτερη ταινία και αυτή των Simpsons, όμως δεν θα πιστεύετε ποιο ήταν το πρόβλημα που έκανε την ταινία να απαγορευτεί. Homer, what the hell are you doing now? Risking my life to save people I hate for reasons I don't quite understand. Gotta go! Στους χαρακτήρες και γενικά σε όλο το franchise των Simpsons, τα χρώματα που επικρατούν είναι το κίτρινο και το κόκκινο. Και πού είναι το πρόβλημα, θα μου πεις τώρα, Θωμά. Το πρόβλημα της ηγεσίας του Μιαμάρ, παιδιά, ήταν πως ακριβώς αυτά είναι και τα χρώματα της σημαίας του στρατού των επαναστατών. Οπότε θεωρήθηκε πως η ταινία παρέπεμπε σε αυτούς, οπότε την έφαγε η Μαρμάγκα. Δεν είστε καθόλου καλά εκεί στο Μιαμάρ. Νούμερο 1, η μεγάλη περιπέτεια του Μπάρνεϊ και Μαλαισία. Και τώρα θα με ρωτήσεις ξανά και με το δίκιο σου, ρε Θωμά, τι πρόβλημα, τι κακό μπορεί να υπάρχει με έναν φούξια δεινόσαυρο που μιλάει σαν 8χρονος και τραγουδάει. Η μαλαισιανή κυβέρνηση είχε αντίθετη άποψη. Θεώρησε την ταινία κατάλληλη για παιδιά, γιατί όπως ισχυρίστηκαν παρουσίαζε μια ουτοπική εικόνα της πραγματικής ζωής και ότι δεν είναι όλα ρόδινα και όλα γλυκά και καλά. Μαλαισιανοί, άμα είναι έτσι, κόψτε και τη Marvel και την DC γιατί δεν υπάρχουν σούπερ ήρωες στην πραγματικότητα και κόψτε και τον Godzilla γιατί δεν υπάρχουν τεράστια τέρατα. Δυστυχώς. Ήθελα να ξέρω εκεί στη Μαλαισία, το αντίστοιχο star εκεί της χώρας. Τι παίζει τα Σαββατοκύριακα για να βλέπουν τα παιδάκια, thriller. Αυτό ήταν σήμερα λοιπόν το top 10. Θα ήθελα από εσάς όπως πάντα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποια από αυτές τις περιπτώσεις σας φάνηκε πιο περίεργη, με ποια συμφωνείτε, με ποια διαφωνείτε, γενικά να κάνουμε κουβεντούλα όπως κάνουμε πάντα. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, αν θες να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.